είναι η κυρία Βέρα Τσίχλη, η οποία είναι συντονίστρια του Πανελληνίου Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού. Να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, μια χαρά εσείς. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε έτσι και συνδεθήκαμε σήμερα. Διαχρονικά στηρίζουμε τις δράσεις στο Χαμόγελο του Παιδιού. Απ' την άλλη, στηρίζετε και εσείς την εκπομπή μας, βέβαια. Ξέρετε, μέσα από αυτή τη συζήτηση και την επικοινωνία που έχουμε σε εβδομαδιαία βάση, είμαι σίγουρος ότι έχετε διαχειριστεί εκατοντάδες περιπτώσεις με παιδιά με καρκίνο, σωστά? Το Χαμόγελο δεν θεωρούμε κάποιες πιο σημαντικές και λιγότερο σημαντικές στιγμές, σωστά, και μέρες, ούτε κάποιες μέρες που θυμόμαστε πιο έντονα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν μια τόσο απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια. Κάθε μέρα είμαστε δίπλα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας όπως και καρκίνο, με διάφορες δράσεις μας, με μια διακομιδή που θα χρειαστεί να κάνουμε με τις κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών, με το να τα υποστηρίξουμε μέσα στο νοσοκομείο, στην κλινική, εκείνα, τις οικογένειές τους, να τα απασχολήσουμε δημιουργικά, να παίξουμε, γιατί το παιδί, ακόμη και αν βιώνει κάτι τόσο πολύ άσχημο, είναι παιδί. Είναι παιδί. Η δράση, η πρωτοβουλία του Χαμόγελου, πότε ξεκινά? Το πρώτο δευτερόλεπτο μετά τη διάγνωση? Εννοείται πως οι οικογένειες έρχονται σε επαφή μαζί μας, ναι, είτε τηλεφωνούν για να ζητήσουν τη στήριξή μας, αλλά φυσικά έχουμε και καθημερινή παρουσία στα ίδια τα νοσοκομεία, όπου εκεί πλησιάζουμε, είμαστε πολύ κοντά στις οικογένειες, ώστε να δούμε τις ανάγκες τους και ολιστικά να τους στηρίξουμε. Η προτεραιότητα, φαντάζομαι, είναι η ψυχολογία, έτσι δεν είναι? Η τόνωση της ψυχολογίας, η διαχείριση του αρχικού σοκ. Κοιτάξτε, σίγουρα η διαχείριση του αρχικού σοκ και το ότι είμαστε εδώ δίπλα σας, να σας ακούσουμε, είμαστε δίπλα στο παιδί να ακούσουμε τις ανησυχίες του, να το κάνουμε να ξεχαστεί, να αφήσουμε λίγο την ασθένεια στην άκρη και να κάνουμε όμορφα πράγματα το απόγευμα, το πρωί, για να περάσει όσο πιο ομαλά γίνεται η παραμονή του μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και πιο διαδικαστικά θέματα με εξειδικευμένο προσωπικό, όπου θα χρειαστεί να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τους γονείς, την οικογένεια, σε ένα ταξίδι, για παράδειγμα, που πρέπει να φύγει το παιδί για το εξωτερικό. Οπότε εκεί ξεκινούν άλλα ζητήματα και χρειάζεται άλλη υποστήριξη. Και οικονομική υποστήριξη πολλές φορές, βέβαια. Από το να στηρίξουμε, θα σας πω, από το να στηρίξουμε δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι να στηρίξουμε μία μητέρα που πάει με το παιδί της στο εξωτερικό και θα πρέπει να τη βοηθήσουμε με τη γλώσσα, σας λέω για παράδειγμα. Το πιο απλό, να βέβαια τη βοηθήσουμε με τη διαμονή, με την επικοινωνία. Μας φαίνεται πιο απλό, αλλά στην πραγματικότητα φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει γερμανικά, για παράδειγμα, να βρεθεί στη Γερμανία και να πρέπει να διαχειριστεί και τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του παιδιού του και να συνεννοηθεί με τους γιατρούς και να μπορέσει να παραμείνει και να στηρίξει το παιδί. Οπότε θέλω να σας πω ότι το Χαμόγελο του Παιδιού όλα αυτά τα 26 χρόνια δράσης, 24 ώρες το 24ωρο, είμαστε κοντά σε όλες αυτές τις οικογένειες που θα χρειαστούν κάτι μικρότερο και κάτι μεγαλύτερο. Και να φανταστούμε και να σκεφτούμε, βέβαια, ότι υπάρχουν παιδιά σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία. Κοιτάξτε, θα σας πω, σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει σε αγωνία και στρες και ένταση τις οικογένειες που προσπαθούν να διαχειριστούν τη θεραπεία και την ίαση του παιδιού τους. Να πούμε ότι τα περισσότερα παιδιά γίνονται καλά, αλλά υπάρχει ένας Γολγοθάς. Υπάρχει μια περιπέτεια η οποία μπορεί να κρατήσει λιγότερο ή περισσότερα χρόνια ενδεχομένως. Οπότε είναι κάτι το οποίο, να σας πω από, έτσι, από αυτό που ζούμε στην καθημερινότητα, ότι έχουμε παιδιά που έχουν μεγαλώσει μαζί μας. Μάλιστα. Ήρθαν μικρά, πιο μικρά σε ηλικία και έμαθαν σιγά σιγά να μιλάνε και να περπατάνε και προχώρησαν και έγιναν καλά. Έφηβοι, νέοι. Ακόμη έτσι κρατάμε επαφές και είναι μιλάμε. Και αρκετοί είναι από αυτούς. Όλες οι ηλικίες. Μας το είχε πει και ο κύριος Γιαννόπουλος, ομιλητές σε διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιείται, βέβαια, ανατακτά χρονικά διαστήματα, και στέλνουν και το δικό τους μήνυμα με αφετηρία τη διαδρομή και την γνωριμία τους με το Χαμόγελο του Παιδιού. Αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν παιδιά, γονείς από δωμάτια νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή, ζωντανά στην εκπομπή μας, ένα μήνυμα που θέλετε να τους στείλετε,
ποιο είναι? Το μήνυμά μας είναι σίγουρα περαστικά, γρήγορα να περάσουν όλα όσο πιο ανώδυνα γίνεται, ότι εμείς οι άνθρωποι του χαμόγελου είμαστε εδώ για εκείνους και να μην διστάσουν να μας καλέσουν για το οτιδήποτε τους προβληματίζει και για το οτιδήποτε χρειαστούν. Είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο, γιατί δεν είναι μόνο μία μέρα για το χαμόγελο, είμαστε κάθε μέρα δίπλα στα παιδιά που μας χρειάζονται με όλες μας τις υπηρεσίες. Κυρία Τσίχλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ένα όμορφο μήνυμα. Όποιος επιθυμεί, βέβαια, και για ψυχολογική υποστήριξη, το χαμόγελο του παιδιού είναι δίπλα 24 ώρες το 24ωρο.